Ευλογημένο Μαντρί του Φώτη Κόντογλου. Διαβάζει ο φιλόλογος Κυριάκος Γεωργιάδης. Κάθε χρόνο ο Άγιος Βασίλης τις παραμονές της πρωτοχρονιάς γυρίζει από χώρα σε χώρα και από χωριό σε χωριό και χτυπά τις πόρτες για να δει ποιος θα τον δεχθεί με καθαρή καρδιά. Μια χρονιά λοιπόν πήρε το ραβδί του και τράβηξε. Ήτανε σαν καλόγερος ασκητής, ντυμένος με κάτι μπαλωμένα παλιοράσα, με χοντροπάπουτσα στα ποδάρια του και με ένα ταγάρι περασμένο στον νόμο του. Γι' αυτό τον παίρνανε για αδιακονιάρη και δεν τα ανοίγανε την πόρτα. Ο Άγιος Βασίλης έφευγε λυπημένος γιατί έβλεπε την απονιά των ανθρώπων και συλλογιζότανε τους φτωχούς που διακονεύουνε επειδή έχουνε ανάγκη, μόλο που αυτός ο ίδιος δεν είχε ανάγκη από κανέναν και ούτε πεινούσε, ούτε κρύωνε. Αφού βολόδυρε από εδώ και από εκεί και αφού πέρασε από χώρες πολλές και από χιλιάδες χωριά και πολιτείες, έφτασε στα ελληνικά τα μέρη που είναι φτωχός κόσμος. Από όλα τα χωριά πρόκρινε τα πιο φτωχά και τράβηξε κατά εκεί, ανάμεσα στα ξερά βουνά που βρισκόντανε κάτι καλύβια, πεινασμένη λεμπεσουριά. Περπατούσε νύχτα και ο χιονιάς βογκούσε. Η πλάση ήταν πολύ άγρια. Ψυχή ζωντανή δεν ακουγότανε έξω από κανένα τσακάλι που γάβγιζε. Αφού περπάτηξε κάμποσο, βρέθηκε σε ένα απάνγιο που έκοβε ο αγέρας από ένα μικρό βουνό και είδε ένα μαντρί κολλημένο στα βράχια. Άνοιξε την αυλόπορτα που ήταν καμωμένη από άγρια ρουπάκια και μπήκε στη μάντρα. Τα σκυλιά ξυπνήσανε και πιάσανε και γαυγίζανε. Πέσανε απάνω του να τον σκίσουνε, μα σαν πήγανε κοντά του, σκύψανε τα κεφάλια τους και σερνόντανε στα ποδάρια του, γλύφανε τα χοντροπάπουτσά του, γρούζανε φοβισμένα και κουνούσανε παρακαλεστικά τις ουρές τους. Ο Άγιος σίμωσε στο καλύβι του τσομπάνου και χτύπησε την πόρτα με το ραβδί του και φώναξε: «Ελεήστε με, χριστιανοί, για τις ψυχές των αποθαμένων σας, και ο Χριστός μας διακόνεψε σαν ήρθε σε τούτον τον κόσμο». Η πόρτα άνοιξε και βγήκε ένας τσομπάνης, παλικάρι ως 25 χρονών, με μαύρα γένια. Και δίχως να δει καλά-καλά ποιος χτυπούσε την πόρτα, είπε στον γέροντα: «Πέρασε μες στ' αρχοντικό μας να ζεσταθείς. Καλή μέρα και καλή χρονιά». Αυτός ο τσομπάνης ήταν ο Γιάννης ο Μπάικας, που τον λέγανε Γιάννη Ευλογημένον, άνθρωπος αθώος σαν τα πρόβατα που βόσκαγε, αγράμματος ολότελα. Μέσα στην καλύβα έφεγγε με λιγοστό φως ένα λιχνάρι. Ο Γιάννης, σαν είδε στο φως πως ο μουσαφύρης ήταν γέροντας καλόγερος, πήρε το χέρι του και τα ανασπάστηκε και το βάλε απάνω στο κεφάλι του. Ύστερα φώναξε και τη γυναίκα του, ως 20 χρονό κοπελούδα, που κουνούσε το μωρό τους μέσα στην κούνια. Και εκείνη πήγε ταπεινά και φίλησε το χέρι του γέροντα και είπε: «Κόπιασε, παππού, να ξεκουραστείς». Ο Άγιος Βασίλης στάθηκε στην πόρτα και ευλόγησε το καλύβι και είπε: «Βλογημένοι να είσαστε, τέκνα μου, κι όλο το σπιτικό σας. Τα πρόβατά σας να πληθαίνουν ως του Ιώβ μετά την πληγήν και ως του Αβραάμ και ως του Λάβαν. Η ειρήνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας». Ο Γιάννης έβαλε ξύλα στο τζάκι και ξελόχισε η φωτιά. Ο Άγιος απίθωσε σε μία γωνιά το ταγάρι του, ύστερα έβγαλε τον παλωμένο το ράσο του και απόμεινε με το ζωστικό του. Τον βάλανε και έκατσε κοντά στη φωτιά και η γυναίκα του βάλε και μία μαξιλάρα να κουμπίσει. Ο Άγιος Βασίλης γύρισε και είδε γύρω του και ξανά πε μέσα στο στόμα του: «Βλογημένο να είναι τούτο το καλύβι». Ο Γιάννης μπαινόβγαινε για να φέρει τόνα και τάλο. Η γυναίκα του μαγείρευε. Ο Γιάννης ξανά ρίξε ξύλα στη φωτιά. Μονομιάς φεγκοβόλησε το καλύβι με μία αναλιώτικη λάμψη και φάνηκε σαν παλάτι. Τα δοκάρια σαν να ήταν μαλαμοκαπνισμένα, και οι πιτιές που ήταν κρεμασμένες σαν να γινήκανε χρυσά καντήλια, και τα τυροβόλια και οι καρδάρες και τα άλλα τα σύνεργα που τυροκομούσε ο Γιάννης, λες κι ήτανε διαμαντοκολλημένα. Και τα ξύλα που γεγόντανε στη φωτιά ευωδιάζανε σαν μοσκολίβανο και δεν τρίζανε όπως τρίζανε τα ξύλα της φωτιάς, παρά ψέλνανε σαν τους αγγέλους που είναι στον παράδεισο. Ο Γιάννης ήτανε καλός άνθρωπος, όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Φτωχός ήτανε, είχε λιγοστά πρόβατα, μα πλούσια καρδιά. Τη πτωχία τα πλούσια. Ήτανε αυτός καλός, μα είχε και καλή γυναίκα. Και όποιος τύχαινε να χτυπήσει την πόρτα τους, έτρωγε και έπινε και κοιμότανε. Κι αν ήτανε και πικραμένος, έβρισκε παρηγοριά.
Γι' αυτό και ο Άγιος Βασίλης κόνεψε στο καλύβι τους, ξημερώνοντας πρωτοχρονιά παραμονή της χάρης του και έδωσε την ευλογία του. Εκείνη τη νύχτα τον περιμένανε όλες οι πολιτείες και τα χωριά της οικουμένης, αρχόντι, δεσποτάδες και επίσημοι άνθρωποι. Πριν εκείνος δεν πήγε σε κανέναν τέτοιον άνθρωπο, παρά πήγε στο μαντρί του Γιάννη του Βλογημένου. Σαν βολέψανε τα πρόβατα, μπήκε μέσα ο Γιάννης και λέγει στον γέροντα: «Γέροντα, μεγάλη χαρά έχω απόψε που ήρθες. Να ακούσουμε κι εμείς κανένα γράμμα, γιατί δεν έχουμε εκκλησία κοντά μας, μήτε καν ρημοκλήσει. Εγώ αγαπώ πολύ τα γράμματα της θρησκείας μας και ας μην τα καταλαβαίνω, γιατί είμαι ξύλο απελέκητο. Μια φορά μας ήρθε ένας γέροντας αγιονορίτης και μας άφησε τούτη την αγιωτική φυλάδα. Κι αν λάχει να περάσει κανένας γραμματιζούμενος καμιά φορά, τον βάζω και τη διαβάζει. Εγώ όλα τα γράμματα που ξέρω είναι τρία λόγια που τα λέει ένας γραμματιζούμενος που έβγαζε λόγο στο χωριό δύο ώρες από εδώ, και από τις πολλές φορές που τα έλεγε, τυπωθήκανε στη θύμησή μου. Αυτός ο γραμματικός έλεγε και ξανάλεγε: «Σκόνητι ουμήτυρ του και τον ανισπάζητι και του λέγ, τέκνου μου, τέκνου μου. Αυτά τα γράμματα ξέρω». Ήτανε μεσάνυχτα, ο αγέρας βογκούσε. Ο Άγιος Βασίλης σηκώθηκε απάνω και στάθηκε γυρισμένος κατά την ανατολή και έκανε το σταυρό του τρεις φορές. Ύστερα έσκυψε και πήρε από το ταγάρι του μία φυλάδα και είπε: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Ο Γιάννης πήγε και στάθηκε από πίσω του και σταύρωσε τα χέρια του. Η γυναίκα του βίζαξε το μωρό και πήγε και εκείνη και στάθηκε κοντά στον άντρα της. Και ο γέροντας είπε το «Θεός Κύριος» και τα πολιτίκιο της περιτομής μορφήν αναλυώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, χωρίς να πει και το δικό του τα πολιτίκιο που λέγει: «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου». Έψελνε γλυκά και ταπεινά και ο Γιάννης και η Γιάννενα τον ακούγανε με κατάνοιξη και κάνανε το σταυρό τους. Κι είπε ο Άγιος Βασίλης τον όρθρο και τον κανόνα της εορτής: «Δεύτε λαϊ άσομεν», χωρίς να πει το δικό του κανόνα, «σου την φωνήν εδι παρίνε βασίλειε». Κι ύστερα είπε όλη τη λειτουργία και έκανε απόλυση. Καθίσανε στο τραπέζι και φάγανε ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ο Γιάννης ο Βλογημένος, η γυναίκα του και ο Μπαρμπαμάρκος ο Βουβός, που τον είχε συμμαζέψει ο Γιάννης και τον βοηθούσε. Και σαν αποφάγανε, έφερε η γυναίκα τη βασιλόπιτα και την έβαλε από πάνω στο σοφρά. Και ο Άγιος Βασίλης πήρε το μαχαίρι και σταύρωσε τη βασιλόπιτα και είπε: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και έκοψε το πρώτο κομμάτι και είπε: «Του Χριστού». Έκοψε το δεύτερο και είπε: «Της Παναγίας». Και ύστερα έκοψε το τρίτο και δεν είπε «του Αγίου Βασιλείου», αλλά είπε «του νοικοκύρη του Γιάννη του Βλογημένου». Πετάγεται ο Γιάννης και του λέγει: «Γέροντα, ξέχασες τον Αϊβασίλη». Του λέγει ο Άγιος: «Αλήθεια, τον ξέχασα». Και έκοψε ένα κομμάτι και είπε: «του δούλου του Θεού Βασιλείου». Ύστερα έκοψε πολλά κομμάτια και σε κάθε ένα που έκοβε έλεγε: «της νοικοκυράς, του μωρού, του δούλου του Θεού Μάρκου του Μογυλάλου, του σπιτιού, των ζωντανών, των φτωχών». Λέγει πάλι ο Γιάννης τον Άγιο: «Γέροντα, γιατί δεν έκοψες για την αγιοσύνη σου». Του λέγει ο Άγιος: «Έκοψα, ευλογημένε». Μα ο Γιάννης δεν κατάλαβε τίποτα, ο καλότυχος. Έστρωσε η γυναίκα για να κοιμηθούνε. Σηκωθήκανε να κάνουν την προσευχή τους. Ο Άγιος Βασίλης άνοιξε τις απαλάμες του και είπε την δική του την ευχή που τη λέγει ο παπάς στη λειτουργία: «Κύριος ο Θεός μου, είδα ότι ουκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός είναι υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής μου». Σαν τελείωσε την ευχή και ετοιμαζόντανε να πλαγιάσουνε, του λέγει ο Γιάννης: «Εσύ γέροντα που ξέρεις τα γράμματα, πες μας σε ποια παλάτια άραγες πήγε απόψε ο Άι Βασίλης. Οι αρχόντι και οι βασιλιάδες τι αμαρτίες μπορεί να έχουνε? Εμείς οι φτωχοί είμαστε αμαρτωλοί και κακορίζικοι, επειδή η φτώχεια μας κάνει να κολαζόμαστε». Ο Άγιος Βασίλης δάκρυσε. Σηκώθηκε πάλι απάνω, άπλωσε τις απαλάμες του και ξαναείπε την ευχή αλλιώτικα: «Κύριε ο Θεός μου, είδας ότι ο δούλος Ιωάννης, ο απλούσεστην άξιος και ικανός, είναι υπό την στέγην αυτού εισέλθεις, ότι νήπιος υπάρχει και τον τιούτωνε στην η βασιλεία των ουρανών». Και πάλι δεν κατάλαβε τίποτα ο Γιάννης ο καλότυχος, ο Γιάννης ο Βλογημένος. «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένην των λόγων σου, διού θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας,
βασίλειον ιεράτευμα, πατέρ όσιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ανανέ.